Το ευρύ φάσμα των παραδοσιακών επαγγελμάτων όπω εκείνο του δικηγόρου ή του γιατρού με τα συναφή επαγγέλματα, καθώ και όλα εκείνα που αποτελούν καινοτόμε επαγγελματικέ δραστηριότητε που βασίζονται στι νέε τεχνολογίε, θα μπορούν να γνωρίσουν από νωρί όσοι μαθητέ επισκεφθούν το πνευματικό κέντρο Σταχανιά για να ενημερωθούν από του επαγγελματίε στο πλαίσιο τη διημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού αυτό το Σαββατοκύριακο που διοργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτική και Προσανατολισμού. Να ενημερωθούν, να για όλε τι νέε εργασιακέ τάσει, για όλε τι καινοτόμε ειδικότητε, για τι αλλαγέ στο εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε αυτή τη χρονιά, ώστε με αυτόν τον τρόπο να πάρουν τι βέλτιστες αποφάσει που έχουν που έχουν να κάνουν σχέση με το μέλλον, τις σπουδέ και το επάγγελμά τους. Η αναγκαιότητα για έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των μαθητών για το επάγγελμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οδήγησε στη διοργάνωση της διημερίδας που φέτο γίνεται για τρίτη χρονιά. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τα τραπέζια δεν είναι ο γνωστό μου. Είναι από το φορέα του, είναι από το σύλλογό του, είναι από το επιμελητήριό του. Άρα μπορεί να πει, παίρνοντα το πτυχίο του φιλόλογου, τι επαγγέλματα μπορώ να κάνω. Ή αν είμαι νομικό, τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω και ποια είναι η διαφορά σε αυτά τα επαγγέλματα και τι πορεία μπορώ να έχω. Όπω τονίστηκε από τους εκπροσώπους του εκπροσώπου του Πολυτεχνείου Κρήτη, σπουδαία επαγγελματική προοπτική θα προσφέρει τα επόμενα χρόνια η σχολή ορυκτών πόρων, αν τελικά αρχίσουν οι εξορίξει φυσικού αερίου και πετρελαίου. Και το περιβάλλον, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε για τα προβλήματα που έχει και για την αναγκαιότητα να υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, ξεκινώντα κανεί από τι γνώσει στι βασικέ σπουδέ, μπορεί να αναπτύξει τι δραστηριότητέ του, τα ενδιαφέροντά του και να πάρει πολύ διαφορετικούς δρόμους. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε σαν ΕΠΑΛ στο, στο νομό πάνω από 30 ειδικότητες που λειτουργούν. Μπορεί με, να επιλέξει τη φίληση στα ΕΠΑΛ, σαν ειδική στο γενικό ΛΥΚΙΑ, έτσι ώστε να συνδυάσει σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση στην ηλικία που παρακολουθεί τη δευτεροβάθμια. Όπω τονίστηκε επίση, το εργασιακό περιβάλλον σήμερα είναι αβέβαιο και μάλιστα δεν συνεπάγεται πως ένας νέος θα εργαστεί σε κάποιο επάγγελμα σχετικό με τις σπουδέ του. Να κρίνουν ποιες είναι οι δυνατότητές τους, τι τους ταιριάζει για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον καλύτερο δυνατό δρόμο επαγγελματικού προσανατολισμού στη ζωή τους. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης είναι σχεδόν βέβαιο πως μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα αλλάξει πολλές φορές επάγγελμα, επεσήμανε ο Δήμαρχος. Όμως παραμένει εξίσου σημαντικό να γνωρίζουν οι νέοι ποιο επάγγελμα του ταιριάζει.